Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές και ακροατές σας. Θα ξεκινήσω με την πορεία των πραγμάτων μέχρι τον Αύγουστο και αμέσως μετά. Θέλω να σας ρωτήσω πώς τοποθετήστε σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την έξοδο από τα μνημόνια, τα περί καθαρής ή μη εξόδου, και αν πιστεύετε ότι θα μπορούσε μετά το τέλος του τρίτου μνημονίου να διορθώσει εντός εισαγωγικών η κυβέρνηση κάποιες από τις ανισορροπίες, από τις αδικίες, να το πω έτσι, της προηγουμένης περίοδου. Και μιλώ ιδίως για το θέμα των συντάξεων που είναι στην επικαιρότητα. Κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε στη μέση μιας διαπραγμάτευσης. Και είναι λογικό η κυβέρνηση να θέτει τους στόχους της, τα πολιτικά κόμματα να θέτουν τους στόχους και όλοι να μιλούμε. Ο δημόσιος διάλογος είναι αναγκαίος. Γιατί είναι αναγκαίος, θα τονίσω αυτό το πράγμα. Για να υπάρξει, παρά τις διαφορές ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, ένας ελάχιστος κοινός προγραμματιστής, μια σύγκληση σε ορισμένους στόχους. Η διαπραγμάτευση, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή δεν έχει ως θέμα συζήτησης τα υπερβολικά πλεονάματα 3,5% τα οποία έχουμε υποχρεωθεί μέχρι το 2022 ως χώρα να βγάζουμε. Πλεονάματα τα οποία θα οδηγήσουν ανασχετικά προς την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αφού όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να μειωθούν τα πλεονάσματα, και η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα και οι τράπεζες Ελλάδος κλπ, γιατί να μην υπάρξει μια δημόσια συζήτηση που αυτή η κοινή στάση να εκδηλωθεί όχι στα λόγια αλλά σε μια πιο πρακτική πρωτοβουλία. Και σε μια, λέτε, εθνική θέση πια. Εθνική θέση, ακριβώς. Γιατί να τσακωνόμαστε, να κάνουμε αντιπολίτευση, καμία αντίρρηση. Το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και τι βγαίνει με αυτό. Έχει μιλήσει και η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς, για πλεονάσματα. Γιατί, λοιπόν, του 2% αντί για το 3,5%. Καμία αντίρρηση. Δεν θέλω να κάνω τώρα μειοδοσία πλεονασμάτων. Ναι, σύμφωνοι. Πιο κάτω λοιπόν. Και 1% και μισό τα 100 παρακάτω. Είναι σημαντικό να ξεκολλήσουμε το 3%. Όχι φέτος, του χρόνου, μάλιστα. Καμία αντίρρηση. Αλλά γιατί αυτό να είναι εκτός του δημόσιου διαλόγου. Με θετικό τρόπο μιλάω. Δεύτερον ζήτημα. Συνδυάζεται εν μέρη με το θέμα των πλεονασμάτων. Είναι το θέμα που αφορά τις συντάξεις και το αφορολόγητο. Πιστεύω ότι πέρσι η κυβέρνηση αναγκάστηκε, είναι εκτός της συμφωνίας του Αυγούστου του 2015 η μείωση των συντάξεων και του αφορολόγητου. Αναγκάστηκε πέρσι η κυβέρνηση να το αποδεχτεί για να μην υπάρξει σκάλωμα στην αξιολόγηση. Από φέτο μέχρι πέρσι έγινε εκεί ένας εκβιασμός από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βέβαια, μεγάλος εκβιασμός. Που δεν ήταν τον Αύγουστο 2015 η συμφωνία. Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα όμως έχουμε μια οικονομία η οποία δεν παράγει απλώς πλεονάσματα. Παράγει, θα πω μετά την δική μου άποψη, υπερπλεονάσματα. Θηριώδη υπερπλεονάσματα. Γιατί πρέπει. Ματωμένα τα έλεγε κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Δεν θέλω να μπω στην συζήτηση. Εντάξει. Είναι θηριώδη πάντως. Μεγάλα, τεράστια. Γιατί λοιπόν πρέπει να κόψουμε τις συντάξεις των ανθρώπων για το 2019, πρώτη του 19, αφού τα βγάζουμε πέρα. Αν κάποια στιγμή δούμε να τα βγάζουμε πέρα, το κουβεντιάζουμε και αυτό, χωρίς αντιδικίες. Αλλά γιατί να προκαταλαμβάνουμε νέες κοινωνικές ανισότητες. Να δημιούνται νέες κοινωνικές, διότι λιτότητα είναι αυτό, σκληρή λιτότητα η μείωση. Παρότι υπάρχουν αντισταθμιστικά θέματα, λιτότητα είναι. Για να σας πω κάτι. Όλη η συζήτηση εξόδου από τη Διανοιακή Σύμβαση, διότι πολλοί μνημονιακοί νόμοι θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Όλη η συζήτηση αυτή πρέπει να έχει δύο στόχους. Ο πρώτος, πώς θα συγκλίνουμε ξανά με την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οικονομίες μας. Όσο συνεχίζεται η απόκληση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο η Ένωση έχει 2,5 και 3% ανάπτυξη κατά μέσον όρο ετησίως και εμείς έχουμε με το ζόρι από μείωση, από ύφεση πηγαίνουμε σε μια ανεμική προς το παρόν ανάπτυξη, θα δούμε πόσο είναι, 1,6-2%, τα πράγματα είναι δύσκολα για την ελληνική οικονομία. Και επίσης, ο δεύτερος στόχος, η σύγκληση η εσωτερική. Πώς θα ξεπεράσουμε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες οι οποίες επιδεινώθηκαν την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων. Αυτή είναι η βασική στόχη της δημόσιας συζήτησης. Αν από αυτό φύγουμε, τότε η συζήτηση είναι μια φτηνή αντιπολιτευτική αντιπαράθεση. Τώρα, υπάρχει θέμα του χρέους, από το οποίο κρίνονται πολλά ζητήματα, ακόμα και τα πλεονάσματα. Αυτό συνδέεται και, ναι, και τα πλεονάσματα, αλλά συνδέεται επίσης και με τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Δεν έχετε επενδύσει κάποιος αν ξέρει ότι υπάρχει πρόβλημα μη βιώσιμου χρέους, έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα του χρέους λοιπόν πρέπει να τεθεί στη συζήτηση
Η κυβέρνηση το βάζει. Τι λέει η αντιπολίτευση, είναι βιώσιμο το χρέος, όπως έλεγε παλιότερα η Νέα Δημοκρατία, ή όχι? Εμείς λέμε δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Άμα λοιπόν συμφωνούμε ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος, τότε πρέπει να δούμε κοινή στάση. Τι ζητάμε να υπάρξει αυτή τη στιγμή για το χρέος. Για παράδειγμα, τα απλά, δεν είναι τόσο απλά, τα λέω εγώ απλά. Τα απλά θέματα είναι η επιμήκυνση των δανείων του ESM. Θα υπάρξει επιμήκυνση? Είναι η σταθεροποίηση σε χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων. Θα υπάρξει? Είναι η επιστροφή των 7,5 δισεκατομμυρίων που χρωστούν οι κεντρικές τράπεζες οι ευρωπαϊκές στο ελληνικό δημόσιο από την εξυπηρέτηση από τους στόχους του δανεισμού. Αυτά θα τεθούν στη συζήτηση. Τι λέει η αντιπολίτευση γι' αυτά? Και επιπλέον το θέτω γιατί δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Επειδή είναι μη βιώσιμο το χρέος, το θέμα της ονομαστικής περικοπής, το οποίο ξαφνικά έχει τεθεί εδώ και 3 χρόνια ότι είναι φοβερό και τρομερό να το πούν, να το λέμε, ακόμα και να το λέμε, το θέτουν μεγάλοι, έγκυροι, διεθνείς οργανισμοί, όπως είναι το Ινστιτούτο Πέτερσον, με συστημικούς οικονομολόγους και όχι ριζοσπάστες και σιριζαίους, οι οποίοι θέτουν το θέμα αυτό. Δεν εξυπηρετεί το δάνειο, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη, αν όχι σήμερα, μια προοπτική πρόβλεψη που αφορά την περικοπή και την ονομαστική. Αυτά τα ακούτε πάνω στο δημόσιο διάλογο? Εγώ δεν τα ακούω, κύριε Χατζηπαναγιώτη. Όχι, δεν ακούγονται αυτά. Για παράδειγμα, η λέξη κούραμα είναι, τίνει να είναι απαγορευμένη, ενώ θα έπρεπε να τίθεται επιτακτικά αυτή τη στιγμή το θέμα. Στη συζήτηση. Ακριβώς. Ακριβώς. Σήμερα όμως τελειώνει μια φάση. Τα φέραμε όπως τα φέραμε. Καλούτσι καταφέραμε. Δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά φέραμε την οικονομία σε μια πορεία ανόδου, σε μια πορεία ανάπτυξη. Και χωρίς να μεγαλώσουν τα κοινωνικά προβλήματα στην οικονομία μας μέσα. Τώρα λοιπόν πρέπει να δούμε ποια είναι η ατζέντα που θέτουμε σιγά σιγά στην συζήτηση τη δημόσια. Να καταλάβει και ο κόσμος μερικά ζητήματα. Να σας πω κι άλλο ένα θέμα. Τα υπερπλεονάσματα. Βλέπω χθες την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής που λέει ότι υπερπλεονάσμα σημαίνει ότι υπερφορολογούμε την ιδιωτική οικονομία. Και ότι ακολουθούμε μια περιοριστική δημοσιονομική πολιτική. Σωστά. Δηλαδή αυτό σημαίνει μεγαλύτερη λιτότητα, για να τα λέμε στη λαϊκή γλώσσα. Μάλιστα. Αυτό είναι δυνατόν να συνεχιστεί? Πρέπει να δώσουμε εξηγήσει γιατί έγινε. Έχει ήδη φτάσει στο όριο του αυτό. Δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί? Να είναι και αυτό μέρος του προγράμματός μας, να δούμε τι κάνουμε. Γιατί άμα είναι να λέμε 3,5% που είναι ήδη μεγάλα τα πλεονάσματα, τραβάμε και 1% παραπάνω υπερπλεόνασμα, δεν βγαίνει έτσι. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να βγει έτσι. Τώρα πείτε μου και κάτι ακόμη για να κλείσουμε. Ναι. Πώς βλέπετε τις πολιτικές εξελίξεις? Κάποιοι μιλούν για εκλογές εδώ και τώρα, βλέπε κίνημα αλλαγής. Κάποιοι άλλοι λένε εκλογές μόλις κλείσει το τρίτο μνημόνιο, βλέπε Νέα Δημοκρατία. Και από κυβερνητικής πλευράς διαρρέει ο Οκτώβριος του 19. Θεωρώ ότι είναι λάθος η συζήτηση τώρα για εκλογές. Η συζήτηση τώρα είναι για τη διαπραγμάτευση. Τι μπορεί να κερδίσουμε και τι μπορούμε να έχουμε ως στόχο πριν και μετά την έξοδο από τη Δανειακή Σύμβαση. Το άλλο είναι αποπροσανατολισμός. Το βασικό θέμα είναι πώς δίνει τη μάχη η κυβέρνηση και εν συνόλο το πολιτικό σύστημα και η κοινωνία μας στο να κερδίσουμε. Μάλιστα. Τι να κερδίσουμε. Είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ. Να μην εφαρμοστεί, και πρέπει να το τονίσουμε από τώρα να μπει στη διαπραγμάτευση, να μην εφαρμοστούν οι περικοπές συντάξεων και αφορολόγητου την επόμενη διετία. Όλα τα άλλα, όλη η άλλη συζήτηση, καλή είναι, αλλά είναι πολιτικούρα. Ο πολιτικός σχεδιασμός πρέπει να είναι αυτός. Από την έκβαση της διαπραγμάτευσης θα κρυθούν και οι πολιτικές εξελίξεις. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Φίλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.